Μέρη Καριωτάκη είναι εδώ κοντά μας στο στούντιο της Crete TV. Μέρη, καλησπέρα. Έχουμε βεβαίως και την ενημέρωση ό,τι αφορά τα κρούσματα της ημέρας. Δύο σε επίπεδο Κρήτης, ένα στο Ρέθυμνο, ένα στο Ηράκλειο, που επικρατεί μια αναταραχή τις τελευταίες ώρες μετά τα νεότερα δεδομένα, αυτό το χάρτη που είδαμε χθες και το πορτοκαλί που μας έβαψε με τις αντιδράσεις να αυξάνονται. Ακριβώς. Καλησπέρα, Στέλλα, κυρίες και κύριοι. Στο πορτοκαλί το Ηράκλειο με ένα κρούσμα σήμερα καταγεγραμμένο, σύμφωνα τουλάχιστον με όσα φαίνονται στην γεωγραφική κατανομή των κρούσματων που καταγράφηκαν σήμερα στη χώρα. Ένα στο Ηράκλειο, ένα και στο Ρέθυμνο, το οποίο στο χάρτη έχει χρώμα πράσινο που θα πει ότι είναι στο σημείο 0, θα μπορούσαμε να πούμε. Είχαμε στα πλαίσια των αντιδράσεων που πολύ σωστά λες ότι υπάρχουν για αυτό το γεγονός, ότι το Ηράκλειο παραμένει σε πορτοκαλί συναγερμό. Είχαμε μια τηλεφωνική επικοινωνία σήμερα του Δημάρχου Ηρακλείου, του Βασίλη Λαμπρινού, με τον Υπουργό Προστασίας, Πολιτικής Προστασίας, τον Νίκο Χαρδαλιά. Ο κύριος Λαμπρινός ζήτησε διευκρινήσεις γιατί το Ηράκλειο, γιατί η Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου παραμένει σε καθεστώς επιτήρησης στον πορτοκαλί συναγερμό. Σύμφωνα λοιπόν με τα όσα είπε ο κύριος Χαρδαλιά στο Βασίλη Λαμπρινό, υπάρχουν στο πάρα πολλά κρούσματα, τα οποία ωστόσο δεν νοσηλεύονται. Είναι σε καραντίνα στο σπίτι τους, ωστόσο είναι ενεργά. Οι καταγεγραμμένες επαφές τους είναι πολύ περισσότερες από αυτές που πιστεύουμε. Και παρά το γεγονός ότι τουλάχιστον το τοπικό σύστημα υγείας δεν έχει δεχτεί πίεση μέχρι αυτή την ώρα, είναι σε επιφυλακή για την περίπτωση για να αποφύγουμε τα χειρότερα. Γι' αυτό το λόγο παραμένει, είπε στον Δήμαρχο Ηρακλείου, σε πορτοκαλί συναγερμό. Βέβαια, διαβεβαίωσε ότι η κατάσταση όλο ένα και βελτιώνεται. Αυτό είπε ο Νίκος Χαρδαλιάς. Υπάρχει συγκρατημένη αισιοδοξία και ενδεχομένως τις επόμενες ημέρες αυτό, δηλαδή ο πορτοκαλί συναγερμός, να αλλάξει, ίσως στο Ηράκλειο να αλλάξει χρωματισμό στο χάρτη. Ο Δήμαρχος από την πλευρά του τόνισε ότι οι Ηρακλειώτες, παρά το γεγονός ότι έχουν κουραστεί όλο αυτό το διάστημα, έχουν συμμορφωθεί σε πολύ μεγάλο ποσοστό με τα μέτρα και βεβαίως είπε στον Νίκο Χαρδαλιά, μπορούμε να δούμε και τη σχετική κάρτα, πως η Δημοτική Αρχή θα πράξει ό,τι περνά από το χέρι της, έτσι ώστε ο πορτοκαλί συναγερμός να έρθει το συντομότερο δυνατόν. Έχω την αίσθηση πάντως, Μέρη, ότι οι εξηγήσεις εντός εκτός εισαγωγικών από τον Νίκο Χαρδαλιά δεν φαίνεται να πείθουν σε μεγάλο βαθμό το Ηράκλειο και ενδεχομένως να δούμε και πιο συλλογικές αντιδράσεις τις επόμενες ώρες. Καθώς είχαμε το δεδομένο όλο αυτό το διάστημα ότι ζητάγαμε πρόωρη άρση. Ακριβώς. Όχι για να μπούμε σε ένα καθεστώς το οποίο φαίνεται λίγο να δυσκολεύει την κατάσταση, ότι έχει να κάνει και την οικονομία της πόλης. Ακριβώς. Νομίζω ότι ήμασταν όλοι εν αναμονή. Αυτό περιμέναμε και μετά από το αίτημα που είχε διαμορφώσει και η Περιφέρεια Κρήτης, ήμασταν εν αναμονή της άρσης των μέτρων και βρεθήκαμε μάλλον προεκπλήξεως όντας σε αυτό το πορτοκαλί συναγερμό. Τώρα να πούμε, Στέλλα, πως έχουμε την καταγραφή ενός ακόμα κρούσματος γονέα στο Ηράκλειο, στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου. Πρόκειται για μια γυναίκα η οποία έχει δύο παιδιά, τα οποία πηγαίνουν σε σχολείο του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων, με συγχωρείτε. Μετά από την επιβεβαίωση ότι πρόκειται για θετικό κρούσμα, τα παιδιά έφυγαν συνοδεία του πατέρα από το σχολείο. Μετά από επικοινωνία με τον διευθυντή και με τον εκπρόσωπο, τον προϊστάμενο της Δημόσιας Υγείας, με τον ΕΟΔΗ, αποφασίστηκε τα παιδιά να παραμείνουν σε 14ήμερη καραντίνα. Δεν υπάρχει λόγος να κλείσει το σχολείο ή να κλείσει το τμήμα στο οποίο φοιτούσαν τα παιδιά, καθότι έτσι κι αλλιώς δεν βρέθηκε θετικό κρούσμα μέσα στο σχολείο. Έχει γίνει για προληπτικούς λόγους κυρίως μια απολίμανση, για προληπτικούς και περισσότερο ψυχολογικούς λόγους, γιατί μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν και οι υπόλοιποι γονείς που φοβούνται. Ακριβώς. Είναι ένα πρωτόκολλο που πλέον το μάθαμε. Έχω την αίσθηση ότι στο εξής δεν θα είναι είδηση σιγά-σιγά. Είναι το τρίτο περιστατικό μέσα σε λίγες ημέρες που βλέπουμε μόνο στο Ηράκλειο. Πάμε να δούμε τα συγκεντρωτικά της ημέρας. Νομίζω ότι ο αριθμός των διασωληνωμένων είναι αυτός ο οποίος σταθερά προβληματίζει. Ακριβώς αυτό. Και είναι στους 100 οι συμπολίτες μας που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι, μιας και ξεκίνησες από εκεί, με τη διάμεση ηλικία τους να πέφτει όλο ένα στα 68 έτη αυτή τη στιγμή. Σύμφωνα με την επιδημιολογική έκθεση του ΕΟΔΗ, 306 νέα κρούσματα καταγράφηκαν στη χώρα μας σήμερα, με το συνολικό αριθμό των κρούσματων να φτάνει πια τα 22.078. 9.002 είναι τα κρούσματα που είναι σχετιζόμενα με κάποιο γνωστό κρούσμα. Όπως είπαμε, 100 συμπολίτες μας νοσηλεύονται διασωληνωμένοι. 5 ακόμα καταγεγραμμένοι θάνατοι σήμερα. Συνολικά έχουμε φτάσει στους 436 θανάτους στη χώρα, εκ των οποίων 161 είναι γυναίκες, οι υπόλοιποι είναι άντρες και βεβαίως η διάμεση ηλικία των θανών των συμπολιτών μας είναι τα 79 χρόνια. Έχουν υποκείμενα νοσήματα. Ας ελπίσουμε ότι ο αριθμός θα σταματήσει κάπου εδώ αυτή η μακάβρια λίστα και δεν θα
μεγαλώνει κάθε μέρα που περνά. Να κλείσουμε με μία σύσταση από πλευράς του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, Μέρη, γιατί τα 300 κάτι κρούσματα ημερησίως σήμερα, για παράδειγμα, στην Ελλάδα, είναι σταγόνα στον ωκεανό σε σύγκριση με άλλες χώρες που μετρούν χιλιάδες κρούσματα ημερησίως. Χτες σημειώθηκε ρεκόρ στην Ευρώπη, 338.779 κρούσματα, ημερήσιες μολύνσεις, παρακαλώ πολύ. Και εξ αυτού του λόγου, ο διευθυντής, ο επικεφαλής της υπηρεσίας διαχείρισης της κρίσης του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας έδωσε μια συνέντευξη τύπου, στην οποία ανάμεσα στα άλλα είπε πως οι κυβερνήσεις πρέπει να αποφύγουν τα τιμωρητικά lockdowns. Τώρα, πώς ακριβώς το εννοεί ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας αυτό το τιμωρητικά lockdowns και πώς το ΘΕΕ φέρνει στο τραπέζι της συζήτησης τώρα, και αφού έχουμε υποστεί όλοι ένα lockdown και κάποιοι και κάποια τοπικά lockdowns, δεν ξέρω, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό ζήτησε να μην υπάρχουν τιμωρητικά lockdowns από εδώ και πέρα. Το αποτέλεσμα και η ιστορία θα κρίνει τους πάντες και το ρόλο τους σε όλη αυτή την πανδημία. Μέρνε, σε ευχαριστήσουμε πολύ.